Όπως ξέρετε, ο Κύριος μας είχε μαζί του τους Αγίους Αποστόλους και αυτούς εδίδαξε και κατήργησε και τους έστειλε στον κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Ένα θαύμα. 12 άνθρωποι να κηρύξουν τον κόσμο. Και παρά τις δυσκολίες, παρά τους διωγμούς, παρά τα εμπόδια, παρά τα μαρτύρια, παρά τους θανάτους, να επικρατήσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ένα άλλο ερώτημα, τι είναι το Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ευαγγέλιο. Ναι, είναι τα λόγια του Θεού. Όπως θα έλεγε ο Κύριος μας, όπως έγινε από το σώμα του Κύριου μας, και όπως τα κατέγραψαν οι Άγιοι Απόστολοι και Ευαγγελιστές. Και ανοίγοντας το Ευαγγέλιο, που είναι τόσο εύκολο πράγμα, ακόμα το ίδιο το Χριστό να μας μιλάει. Άρα για όμως, το νιώθουμε αυτό. Έχουμε την ανάλογη δίψα και διάθεση να ακούσουμε τον Χριστό. Τι ακούμε τα καθημερινά, τα ανθρώπινα, τη ματιότητα, πολλές φορές τα ψέματα, τη διαφήμιση. Τα λόγια του Χριστού τα ακούμε. Εδώ αγαπητοί μου χριστιανοί, χρειάζονται ειδικά αυτιά για να τα ακούσουν. Και αγιασμένη καρδιά, λέμε τα λέμε. Τώρα, επειδή μας αγαπάει ο Θεός και επειδή δυστυχώς έχουμε μια διαφορία και μια αμέλεια στο να μελετήσουμε, στο να ακούσουμε, στο να ενδιαφερθούμε για τα λόγια του Θεού και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας, η αγάπη του Θεού έχει και τα μεγάφωνα. Ακούγονται τα λόγια του Θεού, αλλά δεν τα δέχονται. Μας αγαπάει ιδιαίτερα, βάζει τα μεγάφωνα για να ακουστούν, για να ανοίξουν τα αυτιά μας. Ποια είναι τα μεγάφωνα? Είναι οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι καταστροφές και τόσα άλλα. Βλέπετε ότι όταν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ξυπνούν όλοι. Τι έγινε, γιατί έγινε, πώς έγινε, τι συμβαίνει, πού είναι ο Θεός, γιατί το επέτρεψε. Κάπως προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Σήμερα το Αποστολικό Ανάγνωσμα μας είπε ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί είμαστε ένα υποδόμημα. Το οποίο υποδόμημα αποτελείται από πέτρες. Και κάθε μια πέτρα δεν είναι ανεξάρτητη, ξεκομμένη από το χτίσμα, από το υποδόμημα, αλλά έχει συνοχή και προσαρμογή με άλλα τα άλλα μέλη για να αποτελέσει τέτοια οικονομία. Αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στο σημερινό ανάγνωμα το είπε και σε άλλη περίπτωση. Ίσως με πιο επιτυχημένη εικόνα. Είπε ότι είμαστε το σώμα του Χριστού και ο καθένας από εμάς είναι ένα μέλος, ένα κομμάτι από το σώμα. Σώμα αυτό είναι κεφαλή ο Χριστός. Έχουμε λοιπόν εξάρτηση, έχουμε ενότητα, έχουμε συνοχή με τον Χριστό και μεταξύ μας. Εάν είμαστε χριστιανοί και είμαστε μέλη της Αγίας Εκκλησίας, είμαστε ένα σώμα όλοι, αποτελούμε ένα σώμα, είμαστε μέλη του ίδιου σώματος και έχουμε την ίδια φύση και έχουμε τον ίδιο αγώνα. Την ίδια, τον ίδιο προορισμό, τη βασική αυτή του λόγου. Μάλιστα, αγαπητοί. Τώρα, θα πάμε κάπου αλλού. Αφού είμαστε όλοι ένα σώμα,
μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε πάση εν μέρος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Εάν τραυματιστεί το πόδι, όλος ο άνθρωπος αγωνιά και παίρνει να θεραπεύσει. Και αν ακόμη το μάτι πάθει κάτι, αμέσως το χέρι πάει να το καθαρίσει. Το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, είτε πάση εν μέρος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Όταν ένα μέρος πάσει, ας τον πρώτο. Και προχωρεί ακόμα ο Θεός Παύλος αυτή την εικόνα να την έχουμε μπροστά μας πάντα. Ότι είμαστε ένα σώμα όλοι και πρέπει να ενδιαφέρει το ένα για τον άλλο και να μην ενδιαφέρει όπως δεν σε προσκάλλουμε. Ο Απόστολος Παύλος προχωρεί με τη ζωή. Τι λέει. Εάν πεις ασθενή, λέει, ούτε εγώ ασθενώ. Εάν κάποιος από εσάς ο χριστιανός ασθενή, είναι άνθρωπος. Είμαι και εγώ άνθρωπος. Το λέει με άλλα λόγια. Να το πω και στο πρώτο. Τις ασθενή, εγώ και εγώ ασθενώ. Ποιος είναι άνθρωπος και δεν είμαι και εγώ μαζί. Στις δοκιμασίες των Χριστιανών. Και τότε τα μέσα δεν υπήρχαν και δεν μπορούσε εύκολα να επικοινωνήσει. Και όμως, ενώ ήταν στην Τράσια, ενευρώταν για την πόλη του Θεού και έλεγε «Είσαι ασθενή και εγώ ασθενώ». Και ποιο κάνει. Και τι σκανδαλίζεται και εγώ πειρούν. Και ποιος σκοντάφτει και όποιος έχει προβλήματα και όπου έχει δυσκολίες και κινδυνεύει να πεπιστεί και εγώ δεν καταφέρω, δεν γίνομαι από την αγάπη αυτό. Το ίδιο σημείο, μετά από την αγάπη του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος φτάνει σε αυτό το σημείο να λέει τι σας ασθενή και όπου ασθενώ και τι σκαμπανίζει Πρέπει να ρίξουμε την αγάπη μας, πρέπει να συμπαθούμε.
Dios, 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 Dios